Μα το παλικάρι κρίμα. Απ' το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα, λεδέτης μου. Άντε, να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Αχ, σε ευχαριστώ, σωσό μου. Και εσύ, τι άλλο να σου ευχηθώ. Και στα δικά μου. Άνοιξε πέτρα. Χριστίνα, τι ήταν αυτό που μου είπες? Αυτό που άκουσες. Δηλαδή σου ρίχτηκε ο Ιταλός? Κανονικότατα. Θα σκούξω να μ' ακούσει όλος ο κάμπος! Καθόμαστε εμείς οι δόλες και στείλουμε ξόδεργες όπου να είναι, πας και γραμπώσουμε κανένα τεκνό! Ε, τι να κάνω, Μαρία, μ' αυταίω! Αλλά ποιος φταίει, η γοητεία σου? Α, δεν ξέρω. Χειρότερη να είναι η κάθε σου ημέρα. Χειρότερα να ζεις κάθε στιγμή μαζί της. Χειρότερη ζωή από εδώ και πέρα. Και πώς περνούσαμε, θέλω να συζητάς μαζί της. Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας. Δεν με απασχολεί. Τι δεν σε απασχολεί? Χριστιανή Ορθόδοξη δεν είσαι? Όχι. Τι όχι? Δεν είμαι χριστιανή Ορθόδοξη, αφού είμαι Βουδίστρια. Πού πιστεύει? Στο Βούδα. Το χοντρό? Ναι. Ή είσαι παρανοϊκή. Προσευχή. Τα χείλη μου, τα χείλη μου για σένα ναι λένε. Και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε, μερόνυχτα κλαίνε. Να ξαναρθείς κοντά μου, μέσα στην αγκαλιά μου. Καλημέρα, Φλωρόνς. Μέρα. Γιατί άρχισες να μ' ανοίξεις? Α, σε αυτές τις μέρες δυσκολεύομαι στο περπάτημα. Βέβαια. Με τώρα πόδι στον τάφο, πώς να κουνηθείς? Α, χάσουμε ρε κατσιβέρα. Παράτευε πρωί-πρωί. Λοιπόν, μάντεψε ποιος έρχεται. Ο Χάρος να σε πάρει. Όχι, αλλά κοντά έπεσες. Ποιον έχεις να δεις χρόνια ζωντανό? Εσένα. Η ζωή, η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντί. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι. Έξω από την οικία μου, ανεδεστάτη η μειώνα Ελένη, που ποτέ δεν θα σεβαστεί στις ώρες κοινής ησυχίας, αλλά έτσι μία φορά εκμεταλλεύεσαι ότι είμαι ανεκτικός και γλυκούλης. Ρε παιδιά, μίλησε κανείς? Δεν άκουσα πως είπατε ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Τι θέλεις από μένα, ναι? Εγώ είμαι πια μια ξένη. Τράβα στη γυναίκα σου που σε περιμένει. Δεν άκουσα πως είπατε ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είσαι?